Όχι μόνο να μοιραστεί την εμπειρία του Παρισιού, αλλά να μοιραστεί και την εμπειρία σου, την ιστορία σου, η οποία είναι μια πολύ δυνατή ιστορία και δίνει τη δύναμη και σε άλλα παιδιά να πάρουν το δρόμο τους και να καταφέρουν να κατακτήσουν το όνειρό του. Συμφωνώ. Ε, Εμεί ε, ζήσαμε αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Ε, με τίποτα δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα φτάσουμε στην πρώτη θέση. Πλέον οι αθλητέ είχαν φτάσει να κατεβάζουν δεκαδευτερόλεπτα δευτερόλεπτα μία μέρα πριν. Ε, εμείς είχαμε προετοιμαστεί για όλο αυτό. Αγωνιστικά είχαμε κάνει τα πάντα. Ε, υπήρξαν οι μέρες που είπαμε ότι μήπως είμαστε πολύ μακριά από όλο αυτό τελικά. Ε, άμα με ρωτάτε, εμένα ήταν εκείνη την ώρα η δύναμη μέσα εσωτερικά σε η δύναμη δική μου τόσο έντονη που λέω πάμε. Θα τη γίνει. Αλεξάνδρα, νομίζω, επιτρέψτε μου, Χρήσα, επειδή γνωρίζω κάποια χρόνια την Αλεξάνδρα, όταν ε, έφτασε στην τελευταία δρομή που λέμε πριν τον τερματισμό, δηλαδή μάλλον λί λίγα μέτρα πριν τον για να είμαι πιο ακριβή, ήταν σαν να γίνει μια έκρηξη που αφορούσε όλη τη τη ζωή. Ε. Σαν να έχει συσσωρευτεί ενέργεια, πόνο, αγωνία, δάκρυ. Ξαφνικά αυτό το πράγμα να και Ρωματικά. την έστειλε στον τερματισμό. Στα 25 μέτρα, ναι. όπω βλέπετε. Ναι, ναι, ήταν απίστευτο ναι, η... πώ επιτάχυνε. Άλλαξε. Άλλαξε. Ναι, Λέω, ήταν κοντά μου και λέω, έχει να δώσει νομίζω άλλο λίγο από, τη... <laughs> <laughs> από την ενέργεια, ό,τι σου έχει μείνει. Μην τα παρατήσει. Πήγαινε. Και με το που φτάνω, που βλέπετε ότι κάνω το σήμα τη νίκη. Και λέω έχω φτάσει, δεν υπάρχει. Περίμενε να δεις τη βαθμολογία με αγωνία ναι. ή ήξερε ότι είσαι νικήτρια από την αρχή. Δεν ήξερα από την αρχή, γιατί στο μυαλό ενό αθλητή εκείνη την ώρα είναι να φτάσει. Ε, και με το που είδα στο γόλο ότι. Α, πρώτη, ξέρω εγώ, στο Ματοπούλου first, Παναγία μου λέω. Έγινε το όνειρο πραγματικότητα. Ήθελε να τα παρατήσει λίγο πριν ε, το Παρίσι. Ε, Σκέφτηκες Το νου ποτέ μου αυτό. είχα ότι θέλω να σταματήσω, ότι πλέον έχω λίγο κουραστεί ψυχικά, σωματικά. Αλλά ήταν μεγάλη μου επιθυμία να συμμετέχω στους Παραολυμπιακούς, τρίτη φορά για μένα και το έκανα πραγματικότητα. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή, πώς ξεκίνησε η αγάπη σου για την κολύμβηση. αυτή είναι η ειρωνία, ότι εμένα δεν ήταν ακριβώς αγάπη για την κολύμβηση. Ε, η ενόργανη αυτή που μου άρεσε πάρα πολύ. Ε, όμως, μετά από προτροπή, για να είμαι στη θεραπευτική κολύμβηση, θεραπευτική να μπορούν οι μύες μου να ανακτηθούν, ε, είδαμε το ότι έχω κάποια κλίση σε αυτό. Και... Ε, λέω, γιατί να σπρώγνω τις ευκαιρίες στη ζωή μου. Μήπως αυτό είναι κάτι που θα με πάει παραπέρα. Και είδαμε ότι μας πάει. Εγώ δεν ξέρω, Σπύρο, τώρα Πώ το φανταζόταν να είσαι στην κορυφή. Γιατί έχει φτάσει στην κορυφή. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε αυτό, παιδιά. Χρυσή, εδώ είναι το μετάλλιο τη. Μετά από αυτό, ποιο είναι, είναι το επόμενο σου βίο, ποιο είναι ο επόμενο σου στόχο, Τι θέλει να κάνει από εδώ και πέρα. Προ το παρόν, συνειδητοποιώ την κατάσταση. Είμαι στη φάση που. Τσεκουράζεσαι και λίγο, γιατί ναι. πρέπει, επιβάλλεται. Ε, το συνειδητοποιώ, χαίρομαι γι' αυτό. Ε, νομίζω ότι θα περάσει πολύ καιρό για να συνειδητοποιήσει κάτι τόσο μεγάλο. Τώρα, να σου πω την ειλικρινή μου σκέψη κάθε φορά που. Τώρα βλέπω την Αλεξάνδρα και κάθε φορά που βλέπω έναν αθλητή, άτομο με αναπηρία, είτε είναι καταξιωμένο όπω σήμερα η Αλεξάνδρα και πάντα ήταν ε, παραολυμπιονίκη, είτε όχι, με ενδιαφέρει πλέον εμεί τι θα κάνουμε με την Αλεξάνδρα. Δηλαδή η Αλεξάνδρα μπορεί να πάει στο επόμενο μετάλλιο ενδεχομένω, έτσι, Χρυσά μου. Μπορεί να μην πάει στο επόμενο. Εμεί τι θα κάνουμε, θα πάρουμε την Αλεξάνδρα να την κάνουμε μάθημα στο σχολείο, θα μεταφέρουμε την Αλεξάνδρα και το βίωμά τη στα παιδιά που είναι σήμερα στα δημοτικά, στα γυμνάσια και στα λύκεια να καταλάβουν την έννοια τη συμπερίληψη. Την έννοια του αν στηρίξω έναν άνθρωπο. Γιατί το ανάπηρο σημαίνει αναπήρα. Δηλαδή, έχω μια δυναμία και με ένα εργαλείο, με μια συμπεριφορά μπορώ και συμμετέχω ισότιμα και εγώ στην κοινωνία. Ναι. Άρα, η αναπηρία υπάρχει όσο εμεί αφήνουμε την αναπηρία να υπάρχει. Γιατί κι εγώ βλέπει και το έχω πει πολλέ φορέ ότι για να εφημερίδα μαζί σου φορά τα γυαλιά μου. Έχω κι εγώ αναπηρία. Αλλά η αναπηρία που έχω σήμερα είναι σε αυτόν τον βαθμό. Κατά την εξυπηρετώ με γυαλιά. Έγινε κανονικότητα, δεν θεωρούμε, θεωρούμε ανάπηρο. Θεωρούμε ανάπηρο άτομο την Αλεξάνδρα. Yeah. Γιατί χρειάζεται μια κατασκευή μεγαλύτερη. Αλλά είναι απόφαση τη κοινωνία για το αν θέλουμε να, να υπάρχουν ανάπηρα άτομα μέσα. μα. Κανένα δεν πρέπει να είναι ανάπηρο. Θεωρώ, ναι, ότι. Κατάλαβε το Αλεξάνδρα, είναι. Ε, είναι αθλητικά αυτό που είναι. Δεν μπορώ να διαμορφώσω. Με δικέ ψυχέ και να μπορώ να μιλάω. Γιατί σε μένα δεν είναι και εύκολο. Όχι, δεν θα είσαι εκπαιδευτή, αλλά, αλλά θα μιλήσει κατάματα με ένα παιδί που αισθάνεται αδύναμο. Εγώ και εγώ φοβάται ότι εδώ, δεν θα του δώσουν ευκαιρίε. Δεν ξέρω, χρειαστεί να μου πει mm. ότι πώ μπορώ να το αντιμετωπίσω την κάθε δυσκολία. Η ιστορία σου δίνει πολύ μεγάλη δύναμη, γιατί mm. έχεις αντέξει και ξυποστεί πολλά από mm. τα παιδικά σου χρόνια. Και υπάρχουν και άλλα παιδιά που μπορεί να το έχουν υποστεί αυτό, και άλλοι αθλητέ. Και μην ξεχνάμε και τι συνθήκε που ε, έτσι προπονούνται και οι Ολυμπιονίκε και οι Παραολυμπιονίκε. Γιατί καλά λέμε συγχαρητήρια, μπράβο, mm -hmm. είμαστε μαζί σα σε αυτή τη νίκη. Όμω για να φτάσετε ω εδώ χρειάζεται πολλή δουλειά, πολλή σκόπο. Και δεν υπάρχουν και υποδομέ και δεν υπάρχει και η βοήθεια. Γιατί πρέπει να το λέμε αυτό. Ε, Είναι ναι. πολύ σημαντικό. Μα το λένε κάθε φορά οι αθλητέ όλοι. έχουμε ελάχιστα μέσα για να μπορούμε να πάμε σε κάθε αποστολή, είτε ευρωπαϊκό, παγκόσμιο και μάλιστα παρολυμπιάδα. Ε, συνέχεια μιλάω για αυτά τα ζητήματα, όπως τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία αθλητών, να πλέον να ονομάζονται επαγγελματίε αθλητές, να αντιμετωπιζόμαστε ως επαγγελματίε αθλητές, ε, να μας δίνονται καταστάσεις οι οποίες είναι εξωπρεπείς, ε, Προ το παρόν δεν υπάρχουν συστήματα τα οποία μπορεί να μπει ένα αθλητή με αναπηρία μέσα στο, στην πισίνα. Ε, για να εισέλθει και να εξέλθει από το χώρο ε, είναι απροσπέλαστα. Ε, δεν υπάρχουν. Ε, Ράμπε, είναι κλεισμένε από αμάξια. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι χρειάζεται ε. και εμεί λίγο να, να μορφωθούμε σε εισαγωγικά ε. σε όλο αυτό. Ε, η νοοτροπία. Η νοοτροπία είναι... και πρέπει να αλλάξουμε και εμεί πολλά απέναντί ε. σα, διότι αυτό είναι το στοίχημα. Εμεί ε. να έρθουμε πιο κοντά σα. Και επίση ε, να μην μα βάζουν ένα παραπάνω εμπόδιο με νομοθεσίε που βγάζουν. Ε, τροποποιούνται όχι υπέρ μα ε, και. Για όλα αυτά που παλεύουμε, εμείς κάθε τέσσερα χρόνια ε, είμαστε οι παρολυμπιονίκες, ενώ τα προ, προηγούμενα χρόνια ε, για κάθε χρυσό και κάθε μετάλλιο που λαμβάνουμε βγαίνουμε από το πίνακα επιτυχόντων για μια νομοθεσία που τη γνωρίζετε. Αρ, ε... Αρκεί να είναι η πολιτεία και οι πολίτες απέναντί σα, ενώ όλοι mm -hmm. μας οι συμπολίτες σας ε, και εμείς, και να μην είστε μόνο φωτογραφίες ή για τις φωτογραφίες. Ε, Εμεί εγώ προσωπικά καταλώς. με ξέρετε, δεν, λέω για σένα, ε, δεν ενώ πάω. Αυτοί που έρχονται δίπλα να φωτογραφηθούν και μιλάω για του πολιτικού και να το δείχνω. Ε, ε, τους του σέβομαι όλου. Απλά πριν, Εσύ, είμαι... εσύ του σέβεσαι, αλλά πρέπει και αυτοί να σεβαστούν τον εαυτό του. Ναι. Γιατί όταν για να εγώ φωτογραφηθώ δίπλα σου, αναλαμβάνω και μια ευθύνη απέναντί σου. Σίγουρα. Αλλά το θέμα να σκέφτομαι έτσι ή δεν σκέφτομαι έτσι. Ναι. Εγώ να μην σκεφτώ για μένα, να σκεφτώ και γύρω μου για τα νέα παιδιά. Ακριβώ. Φεύγουν αθλητέ από τον χώρο. Και αυτό εμένα με λυπεί. Αντί να βλέπουμε νέα παιδιά, θα δείτε μένα που παλεύουν να λέμε άντελη μια χρονιά. Και είχα πει ότι θα είμαι εδώ πέρα κάθε χρόνο και με κάθε επιτυχία μου θα έχω μια ευκαιρία να μιλήσω. Δεν είχα καμία ευκαιρία. Οπότε λέω, σταματάω εδώ και εύχομαι κάθε παιδί νέο να έχει αυτά που δικαιούται και την αξιοπρέπειά του. Εντάξει. Πάντω, εγώ εύχομαι να με ζήσει κανένα πολίτη που δεν μπορεί να καταλάβει την αναπηρία. Το σκοτεινό δωμάτιο, και με καταλαβαίνει ναι. τι την... Ε, και Όταν ότι είσαι μόνο και γύρω σου είναι μόνο μαύρο. Ναι. Γιατί, γιατί κάποιο δεν μπορεί να σου βοηθήσει και δεν μπορεί πάντα η οικογένεια να σου βοηθήσει, δεν μπορεί να τα παίξει να τα πάντα. Αλλά και όταν είναι εκεί που πραγματικά έχουν υποχρέωση να σε στηρίξουν, δεν το κάνουν γιατί απλά αυτή τη στιγμή δεν πουλά. Αν αύριο πέφτει τα φώτα πάνω οι σου, πάμε στην άλλη. Ναι. για να μπορούμε να κάνουμε ναι. και τον αθλητισμό. Αλεξάνδρα μου σε ευχαριστούμε πάρα πάρα Με πολύ Σου την πλάσμα ημέρα. να είσαι καλά γυναίκα. Είσαι ένα λαμπερό κορίτσι Και βρί. παίρνουμε και εμείς λίγο από το φω και, και το ξαναλέω και το ξαναλέω γιατί έτσι είναι Δεν είναι ψέματα mm. Σε ευχαριστούμε yeah. κάθε επιτυχία Κάθε καλό να ξεκουραστεί Να το χαρείς Ήταν η πρώτη φορά που έπιασα Τώρα το χαίρομαι στο επακρό Σε ευχαριστούμε Να είσαι καλά